Αγαπητοί φίλοι του καναλιού Motorrider, γεια σας. Και αυτό θα είναι το τελευταίο βίντεο αναφορικά με τη σειρά της σύγκρισης μεταξύ Africa Twin 1100 έλιος CRF 1100 με μεγάλο τεπόζιτο και με manual κυβότιο, αυτή οδήγησα, συγκριτικά με το NT 1100 DCT, αυτό οδήγησα. Για όσους δεν έχουν δει τα προηγούμενα βίντεο, υπάρχουν τρία βίντεο, βίντεο 1, βίντεο 2, βίντεο 3. Στο πρώτο βίντεο γίνονται η οδήγηση των δύο μοσοπεδών με την action κάμερα και αναφέρω αρκετές λεπτομέρειες, κυρίως για το Africa. Και στα επόμενα δύο βίντεο κάνω τεχνική ανάλυση του Africa, που είναι ένα δεδαλώδες μοντέλο με πάρα πολλές ηλεκτρονικές ευκολίες, τις οποίες έπρεπε να τις αναλύσω, ιδιαίτερα δε τις ηλεκτρονικές αναρτήσεις, και είπα και στα δύο αυτά βίντεο ποιο Africa είναι το καλό Africa, ποιο Africa είναι αυτό που πρέπει να αγοράσετε αν θέλετε να αγοράσετε Africa, και είπα και για ποιους είναι το Africa. Σε αυτό λοιπόν το βίντεο θα αναλωθούμε με το NT, και αν ο χρόνος φτάσει και δεν μακρηγορήσω, δεν ξέρω πώς θα πάρει του λόγου μου, θα μιλήσουμε και για ένα συγκριτικό μεταξύ NT και Africa, με την έννοια ότι για ποιον είναι ποιο, καθώς επίσης θα δούμε και τον ανταγωνισμό των δύο μοτοσυκλετών, γιατί πάντα υπάρχει ανταγωνισμός και πού υστερούν και πού υπερτερούν, όπως κάθε καταναλωτικό προϊόν έχουν υπέρ και κατά συγκριτικά με τα αντίστοιχα καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία ονομάζονται ανταγωνιστές τους. Εδώ δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά για το ND, να εξηγήσουμε τεχνικά. Ξέρω ότι περιμένετε πάρα πολύ καιρό αυτό το βίντεο, αλλά το ND δεν έχει πολλά πράγματα, παιδιά, γιατί είναι μια απλή μοτοσυκλέτα. Είναι μια μοτοσυκλέτα όπως είναι οι σημερινές μοτοσυκλέτες. Το απλή εισαγωγικά, γιατί και αυτή έχει πολλά ηλεκτρονικά, απλά δεν έχει αυτή την πλειάδα ηλεκτρονικών που έχει το αμπερφάκι της CRF 1100. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν έχουμε σύστημα εξαξών IMU. Εφόσον λοιπόν δεν έχουμε IMU, δεν έχουμε και corner KBS, το οποίο corner KBS, την ώρα που είμαστε πλαγιασμένοι και πατάμε φρένο στη στροφή πλαγιασμένη, το ABS μπορεί να λειτουργήσει και υποκλίσει. Εδώ εγώ θα πω, μα και τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια που δεν είχαμε corner KBS στη στροφή, πατάγαμε φρένα. Όχι, πατάγαμε φρένα πριν κάνουμε την είσοδο της στροφής και στρίβαμε πριν τη στροφή χωρίς να πατάμε φρένα. Αυτό εξελίχθηκε εκ των υστέρων για μοσοκλήτες οι οποίες είναι χωμάτινες, οι οποίες αναγκαστικά παίρνουν κλίση την ώρα προσπαθείς να τις κυραγωγείς για να μην πέσεις, γιατί το τερέν δεν σε βοηθάει να μείνεις όρθιος. Μπαίνει η μπροστινή ρόδα μέσα σε μια λακκούβα και ξαφνικά σου διπλώνει ο τιμόνι και σου στρίβει. Είσαι σε μια πίστα που κάνεις ένα γυρολόγιο με ακραίες συνθήκες γυρολογίου, γιατί κυνηγάς την πρωτιά να πάρεις την κούπα να σηκώσεις το κύπελο. Οπότε κάποιες φορές μέσα στη στροφή πρέπει να πατήσουμε και φρένο, γιατί παίζουμε με τα χιλιοστά του δευτερολέπτου. Σε μια μοτοσυκλέτα βόλτας, ο corner KBS δεν χρειάζεται, όλα αυτά τα χρόνια δεν το είχαμε και μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό. Εδώ πίσω δεν έχουμε ηλεκτρονικές αναρτήσεις, δεν έχουμε, ξαναλέω, ηλεκτρονικές αναρτήσεις, και δεν χρειάζονται, γιατί πολύ απλά δεν έχει όλα αυτά τα προβλήματα να λύσει η NT που έχει να λύσει η Africa 1100. Δεν μπορώ να αναλωθώ. Έχω κάνει δύο βίντεο, παρακαλώ πολύ, δείτε τα άλλα δύο βίντεο που λέγεται τεχνική ανάλυση Africa Twin, να καταλάβετε τι προβλήματα έχει να λύσει η Africa Twin. Και επέλεξε να βάλει ηλεκτρονικές αναρτήσεις, και εγώ προτείνω να πάρει το μοντέλο με τις ηλεκτρονικές αναρτήσεις. Αν ποτέ πάρετε Africa, προχωράμε, το αφήνουμε για την οικονομία της συζητήσεως. Εδώ έχουμε άλλες αναρτήσεις σημαντικές, οι οποίες έχουν πιο μικρή διαδρομή και προσφέρουν λιγότερη ευήθηση. Αυτό μας δίνει καλύτερο κράτημα συνδυαστικά με τις ρόμπες που είναι 17 ιντσών. Αυτό μας δίνει μια πιο γρήγορη γεωμετρία και ένα πιο γρήγορο γυροσκοπικό φαινόμενο και μια μικρότερη αδράνεια στην είσοδο της στροφής. Αυτό σημαίνει ότι η μοτοσυκλέτα στρίβει πλέον με τη σκέψη, δεν καυστερεί. Δεν πρέπει να κάνουμε τα πάντα, να σκεφτούμε πριν τα κάνουμε, όπως κάνουμε με την Africa. Γίνονται δηλαδή στιγμή, άμα την εμφανίσει, βλέπει στροφή, τραβά το τιμόνι, κάνει ένα από το τιμόνι, πέφτει με στροφή. Δεν χρειάζεται να προβλέψει και να τραβήξει το τιμόνι πριν φτάσει στην κορυφή της στροφής για να ξεκινήσει να πέφτει, πολύ πριν για την ακρίβεια, να τραβήξει το τιμόνι. Εδώ η άνεση είναι χειρότερη στη λακκούβα, αλλά θα πούμε ότι η NT είναι μια πιο άνετη μοτοσυκλέτα, και πριν προλάβετε να ξεκινήσετε πάλι το παραμύθι που πουλάνε τα περιοδικά και δημοσιογράφω όλα αυτά τα χρόνια, ότι τα on-off είναι τα κατάλληλα μηχανάκια για την Ελλάδα και τα πιο άνετα μηχανάκια για την Ελλάδα, τολμώ να σας πω ότι η άνεση, αγαπητοί κύριοι, δεν είναι η ανάρτηση να είναι σουμιές και να πηγαίνεις έτσι, αλλά η ανάρτηση είναι μια πολυσυλλεκτικότητα τριών παραμέτρων: της σέλας, της ανεμοκάλυψης και της ανάρτησης. Εάν η ανάρτησή μου είναι σαν είδη όπως είναι στην Αφρική, ο κόλλος μου πονάει. Ναι, μεν η ανάρτηση κάνει αυτό και δεν πονάει μέσα μου, αλλά πονάει ο κόλλος μου. Εάν τραβάω αέρα στο στήθος όπως τρώω στην Αφρική, δεν έχω άνεση. Γιατί όταν κρυώνω, δεν έχω άνεση. Τουρτουρίζω. Και όταν κοντράρει ο αέρας και με πάει πίσω, κοντράρω και εγώ μπροστά. Άρα η άνεση δεν είναι
πάει ανάρτηση έτσι, να πάρω off για τους, ελληνικούς δρόμους, καραμέλα. Οι δρόμοι μας θέλουν μόνο off, γιατί αγαπητοί κύριοι, η σέλα της 2NT είναι πιο πλατιά και το fairing του είναι εξαιρετικό. Τουλάχιστον για το 1.77 είχε απίθανη κάλυψη, το δοκίμασα με την τελευταία σκάλα πιο ψηλά, τέρμα σηκωμένο. Αν ήμουν πάνω από 1.77, αν θέλετε, αν ήμουν πάνω από 1.80, θα ήθελα οπωσδήποτε να είναι λίγο πιο μεγάλο, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το Άφρικα. Επίσης έχει δύο πλευρικούς αεροδιαχύτες, στα αγγλικά air deflectors, οι οποίοι είναι στην περιοχή περίπου των φλας και κάνουν τρομερή δουλειά και απομακρύνουν τον αέρα από τις παλάμες και από τα χέρια και δεν δημιουργούν ρεύμα αέρος για να σου παγώνουν τα μπράτσα. Άρα λοιπόν, εν κατακλείδη, είναι μία πιο άνετη μοτοσικλέτα και είναι ένας χιλιόμετροφάγος. Αλλά προσέξτε τώρα που χαλάει όλη η δουλειά. Η δουλειά χαλάει ότι για να είναι μία μοτοσικλέτα άνετη θα πρέπει να έχει και καλή θέση οδήγησης. Αυτή λοιπόν η μοτοσικλέτα, ενώ ότι βλέπεις ότι έτσι είναι χαμηλών τόνων και ότι θα είναι μία ξαβέρφη της Goldwing και αν θέλετε θα είναι ένα μεγάλο φόρτσα, αυτή η μοτοσικλέτα δεν έχει την άνεση που έχει το Forza, ούτε την άνεση που έχει το Goldwing. Είναι κάτι το οποίο είναι λιγότερο άνετο. Και πριν πιστεύω ότι πάσχω από διαπολική διαταραχή, γιατί πριν από λίγο την είπα ότι είναι άνετη και τώρα δεν είναι άνετη, θα σου πω το εξής. Ότι έχει τα φόντα όλα να γίνει άνετη, αλλά για να γίνει άνετη θα χρειαστεί οπωσδήποτε καβαλέτα, τουλάχιστον 5 εκατοστά, να σηκωθεί το τιμόνι της. Γιατί η θέση οδήγησης που έχει η μοτοσικλέτα είναι σκυφτή. Ναι, είναι σκυφτή. Η μοτοσικλέτα έχει μία θέση οδήγησης προς το sport touring, δηλαδή δεν είναι 100% touring όπως είναι το Forza, δεν είναι 100% touring όπως είναι η Goldwing. Σκύβεις για να πιάσεις το τιμόνι, την ώρα που στο Άφρικα δεν σκύβεις για να πιάσεις το τιμόνι. Θα μου πεις, ναι, αλλά και στην Άφρικα μπορώ να φτιάξω τη σέλα. Και θα σου πω, όχι, δεν μπορείς να φτιάξεις σέλα στην Άφρικα, γιατί η σέλα και να βάλεις μαξιλάρι είναι στενή. Γιατί η στενή σέλα κάθεται πάνω σε ένα στενό πλαίσιο. Δεν μπορεί να φαρδίνει σέλα. Η σέλα του NT είναι ήδη πιο φαρδιά, γιατί σε εκείνο το σημείο δεν ξέρω τι έχουν κάνει οι Ιάπωνες, αν και έχει ίδιο πλαίσιο λένε οι Ιάπωνες με τις Άφρικα, είναι πιο φαρδιά. Και επίσης θα πω ότι η Honda πουλάει και μία έξτρα σέλα, την Comfort. Comfort σημαίνει άνεση, δεν ξέρω πόσο κάνει, την οποία όσοι την έχουν βάλει, νομίζω κάνει 180 ευρώ, όσοι την έχουν βάλει έχουν δει σοβαρή διαφορά, να αντέχουν να κάθονται στη σέλα πολλές παραπάνω ώρες. Αν θέλετε να συγκρίνουμε τις δύο σέλες, τη μία με την άλλη, θα σου πω ότι δεν μου άρεσε ούτε μία ούτε η άλλη. Απλά επειδή η μία είναι πλατιά, μπορεί να φτιαχτεί σε τα πετσέρι του NT ή μπορεί να αγοραστεί η σειρά Comfort της Honda, για την οποία έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια. Τη Άφρικα και να τη φτιάξει, να βάλει μαξιλάρι, θα παραμείνει στενή. Επίσης, θα σου πω ότι ακόμα και αν ψηλώσει ζελατίνα του Άφρικα, το NT έχει πιο πλατιά ζελατίνα. Άρα δεν είναι μόνο να ψηλώσει μια ζελατίνα, είναι να είναι και πλατιά ζελατίνα. Για να μου χτυπάει σε αυτό το πέρα το σημείο και με κρυώνει ή επίσης με στρεσάρει και κοντράρω σε 160 χιλιόμετρα να παραμείνω πάνω στη μοτοσικλέτα. Γιατί όταν τρώω αέρα εδώ και εδώ, αναγκάζομαι να κοντράρω. Άρα το NT είναι πιο άνετη μοτοσικλέτα με την πανεύκολη προσθήκη δύο καβαλέτων τιμονιού, δηλαδή δύο αποστατών τιμονιού, να σκοφτεί το τιμόνι περίπου 5 εκατοστά, έτσι ώστε να μην σκύβω. Τώρα, όσοι θέλουν να σκύψουν, επειδή η μοτοσικλέτα έχει τα φόντα στις στροφές να κρίσει μαρσπιέ. Πράγμα το οποίο είναι αδύνατο να γίνει με την Άφρικα, γιατί άμα αυτό κάνεις με την Άφρικα θα χάσει την μπροστινή ρόδα. Μπορώ να σου το υπογράψω, φέρετε μου να σου το υπογράψω στο νόμο 105 να σε κάνει υπεύθυνη δήλωση. Θα χαθεί η μπροστινή ρόδα, γιατί τα μαρσπιέ είναι ψηλά, η απόσταση από το έδαφος είναι ψηλή και η μοτοσυκλέτα για να φτάσει στο σημείο να ξύσει μαρσπιέ θα έχει τελειώσει τον μπροστινό λάσκο που είναι μόνο 90 χιλιοστά πλάτους, ενώ η NT είχε ένα κανονικό λασκό με 120 χιλιοστά πλάτους με 17 ίντσες διάμετρο και μπορεί η μοτοσυκλέτα να ξύσει τα μαρσπιέ. Συνεπικορούμενη δε από τη σπορ θέση οδήγηση που φέρουν τα πόδια λίγο πίσω για τιμόνι, λίγο μπροστά, σου δίνει μια πιο επιθετική στάση οδήγηση και αυτό είναι που δεν μ' άρεσε. Γιατί η Honda λέει NT που σημαίνει New Touring, και εγώ πιστεύω ότι είναι μια μοτοσυκλέτα τουριστική, μια μικρή Goldwing ή ένα μεγάλο Forza, αλλά αυτή η μοτοσυκλέτα τρέισερίζει, να το πω έτσι απλά, τρέισερίζει, πάει να γίνει τρέισερ στη θέση του τρέισερ, αλλά με ένα κινητήρα ροπάτο τουριστικής φιλοσοφίας, όχι αυτήν την ιστερία που έχει το Tracer. Παρ' όλα αυτά, η θέση οδήγηση τρέσερίζει, δηλαδή δεν θεωρώ πως είναι πιο άνετο από το Tracer σε θέση οδήγηση, αλλά έχει πολύ καλύτερη ανεμοκάλυψη από το Tracer. Άρα, σίγουρα καβαλέτα για τουρισμό. Και ένα πράγμα πάλι που δεν μου άρεσε είναι ότι τα πόδια είναι πιο ψηλά από ότι είναι. Μάλλον δεν είναι πιο ψηλά. Οι γωνίες κλείσει των ποδιών, δηλαδή τα γόνατά μου, κλείνουν παραπάνω εδώ και πονάνε εδώ πέρα μέσα. Το γόνατο πονάει εδώ, το γόνατο απ' έξω, το πονάει μέσα. Από ό,τι κλείνω στην Άφρικα που ήταν εδώ. Για ποιο λόγο? Γιατί η Άφρικα, παιδιά, έχει τα μαρσιέ πιο μπροστά.
δηλαδή προς το τσοπερίζον, προς το Harley Davidson, ενώ το NT έχει τα μαρσκέ προς τα πίσω, προς το sport touring, προς το tracerίζον, προς το tracer δηλαδή. Με λίγα λόγια είναι ένα mini tracer, ενώ η άλλη έχει μία θέση οδήγησης adventure bike. Άρα, εάν φτιάξω τιμόνι και βάζεις καβαλέτα, τα πόδια παραμένουν πίσω. Με λίγα λόγια, έχεις πάρει τη σέλα την Comfort, που είναι εξαιρετική, έτσι λένε όλοι, δεν έχω καθίσει. Έχεις πλάτια σέλα, έχεις σηκώσει τιμόνι ψηλά, δεν σκύβεις να πιάσεις τιμόνι, δεν κουράζεσαι, έχεις εξαιρετική ανεμοκάλυψη, αλλά μετά σου μένουν τα πόδια. Παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτόν τον κόσμο. Μετά υπάρχει και η Goldwing. Μετά υπάρχει και κάποιο 1600. Μετά υπάρχουν υπερμοτοσυκλέτες. Αλλά το να παρουσιάζεις μια μοτοσυκλέτα ότι είναι sport touring, που έχεις μια τρόπο την sport touring θέση, δεν έχεις adventure θέση άνετη όπως είναι το Africa, αλλά το μοτέρ να είναι από adventure bike, δηλαδή ροπάτο σαν Thumber, νομίζω ότι αυτό καταντάει κάπου σχήμα οξύμορο. Δηλαδή για μένα και η μία και η άλλη μοτοσυκλέτα, για μένα, προσέξτε, για εμένα, όχι για εσάς, είναι αποτυχημένες. Δηλαδή δεν μπορώ να αγοράσω καμία μοτοσυκλέτα από αυτές τις δύο. Και θα σας πω γιατί. Η τέλεια μοτοσυκλέτα θα ήταν να είχα τη θέση οδήγηση του Africa με τη σέλα την Comfort 20, που σημαίνει το τιμόνι του Africa που είναι πιο ψηλά, που και πάλι εκεί είναι φαλακαβάλλεται γιατί δεν το έφτανα, πιο ψηλά. Τα μαρσκέ όπως είναι στο Africa που είναι σωστά, πιο μπροστά. Τη σέλα του NT που είναι πλατιά, αλλά την Comfort να μην κουράζομαι. Και την ανεμοκάλυψη του NT. Με λίγα λόγια ήθελα να κάνω ένα mix, να σηκώσω τη θέση οδήγησης, να την κάνω τουριστική, όπως είναι σε ένα adventure bike, όπως είναι στην Africa, που γίνεται. Αλλά εμένα τα πόδια μου είναι αρκετά πίσω, που δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο kit στην Αμερική, γιατί οι Αμερικάνοι βγάζουν kit να χαμηλώσουν τα μαρσιά ή να φέρουν τα μαρσιά πιο μπροστά. Γενικά δεν είναι αυτό που νομίζω ότι είναι υπεράνετο. Δεν είναι τόσο υπεράνετη η μοτοσυκλέτα. Η μοτοσυκλέτα στρίβει όμως θεϊκά. Η μοτοσυκλέτα έχει τρομερό ζυγισμά και μπορεί να ξεσπάσει τα μαρσιά πάρα πολύ εύκολα. Είναι πιο εύκολη μέσα στην πόλη από ό,τι είναι η Αφρικά, μολύνονται τα ίδια κιλά. Και μάλιστα εγώ οδήγησα τη βαριά έκβαση που είχε τη CT, που είναι 10 κιλά πιο βαριά από την Αφρικά που οδήγησα τη manual, και είχε και βαλίτσες. Και επίτηδες σου είπα να αφήσω να πάω τις βαλίτσες, γιατί με μια τουριστική μηχανή θα πας σε Μητροπόλη σαν την Ευρώπη και θα κουβαλάς μαζί και τις βαλίτσες. Και ήθελα να δω πώς μπορώ να κάνω σφήνες. Έχοντας το άγχος να μην σπάσω κάποια βαλίτσα, γιατί δεν ήξερα τώρα τη μοτοσυκλέτα. Δεν έκανα διευθύνσεις όπως έκανα με την Αφρικα, που όριζα το πλάτο της μοτοσυκλέτας, αλλά ήξερα ότι αν δεν είχα τις βαλίτσες, θα έκανα πράγματα τρομερά, σαν να είχα ένα σκούτερ. Δηλαδή είναι μια μηχανή 1100, η οποία είναι πανεύκολη, όχι ότι η Αφρικα είναι δύσκολη, απλά η Αφρικα έχοντας τη μεγάλη ρόδα, έχοντας τη μεγάλη αδράνη, έχοντας την πιο ψηλή σέλα, έχοντας το πιο ψηλό κέντρο βάρος, το οποίο πηγάζει από την πιο ψηλή σέλα και από τις πιο ψηλές αναρτήσεις, γιατί όλη η μοτοσυκλέτα, τα πόδια της που είναι αναρτήσεις της, είναι πιο ψηλά, είναι ξυλοπόδαρη. Όλο το βάρος των 250 κιλών δεν είναι εδώ, είναι εδώ. Είναι 7 εκατοστά παραπάνω πίσω και 8 εκατοστά παραπάνω μπροστά το βάρος όλο. Και αυτό το 8 εκατοστά και τα 7 εκατοστά πίσω αντίστοιχα είναι 250 κιλά πιο ψηλά για 7 πόντους. Και αν τεπόζιτο που είναι και πιο μεγάλο προφανώς. Το οποίο άμα γεμίσει με βενζίνη, το κέντρο βάρος πάει ακόμη πιο ψηλά. Και μια ρόδα η οποία επιτόπου λιγμούς με 5-10 χιλιόμετρα δεν είναι 17 να κόβει το τιμόνι να κάνω σφήνες μέσα από αυτοκίνητα. Είναι 21 χιλιόμετρα που δεν κόβει. Στρίβεις το τιμόνι και η ρόδα δεν ακούει. Εσύ στρίβεις, ανοίγεις τον γκάζι και το μηχανάκι πάει ευθεία. Γιατί η ρόδα είναι 21 ίντσες. Άρα με λίγα λόγια είναι μια πάρα πολύ πιο εύκολη μοτοσυκλέτα από την Αφρικα, η οποία αντικειμενικά, επειδή το 5% των ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν αυτές τις μηχανές πάει στο χώμα και όλοι οι υπόλοιποι απλά την παίρνουν για ομορφιά, εγώ. Αν ήμουν εσείς και δεν είχα σκοπό να πάω στο χώμα ποτέ και έβγαζε την εμφάνιση απ' έξω, που okay, εγώ σαν reviewer δεν πρέπει να την επικαλούμε και δεν την επικαλούμε την εμφάνιση, γιατί εκεί χαλάει το review, πάω να είμαι αντικειμενικός. Η NT είναι μια πιο ορθολογιστική επιλογή. Δεν χρειάζεται να έχει κορονοϊκές εμπειρίες, δεν χρειάζεται να έχει ηλεκτρονικές αναρτήσεις, θα μπορούσε και να έχει ένα ακόμα καλύτερη, αλλά πραγματικά δεν τις χρειάζεται. Και αν τις έχει, θα έχει μια τιμή προς ντουκάτη μεριά, θα ανεβαίναμε σκαλοπάτια πολλά στην τιμή. Και δεν τις χρειάζεται γιατί. Γιατί δεν είναι ξυλοπόδαρα όπως είναι η Αφρικα. Η Αφρικα τα φέρει όλα αυτά για να μην πέσεις. Γιατί είναι ξυλοπόδαρα. Και πρέπει να είναι ξυλοπόδαρα γιατί θα πάρεις το χώμα. Όπως βλέπετε, παράλληλα με την τεχνική ανάλυση, έτσι πως το πάω, κάνω και συγκριτικό ποια είναι για ποιον. Και αυτό είναι τελικά είναι καλό. Έτσι πάει το λόγο μου. Είναι καλό αυτό. Εδώ να πω ότι η αυτονομία είναι σχεδόν εισάξια. Γιατί η μία έχει τεπόζει 24 λίτρα, η άλλη έχει τεπόζει 22 λίτρα. 24 έχει η μεγάλη Αφρικα. Αλλά επειδή είναι λίγο πιο ψηλή με χειρότερη ολοδυναμική, προφανώς και έχει και λίγο παραπάνω βενζίνη στην εθνική οδό
κινούμενοι με τα ίδια χιλιόμετρα ανά ώρα, για παράδειγμα 150 σταθερά. Οπότε τελικά η αυτονομία και της μίας και της άλλης είναι σχεδόν η ίδια, μπορεί να είναι και η ίδια. Το κυβέο της ET συγκριτικά με αυτό του Forza στην NT είναι πιο καλό, μου άρεσε πιο πολύ, γιατί δεν έχει αυτό το χαζό πατινάρισμα από την αλλαγή πρώτη Δευτέρα που κάποιες φορές έχω διαπιστώσει να έχει το Forza, ιδιαίτερα δε στο Rain Mode του Forza. Βέβαια, Rain Mode δεν δοκίμασα στην NT. Ίσως στο Rain Mode να υπάρχει εκεί πέρα το πατινάρισμα αυτό, το οποίο δεν μου αρέσει. Φυσικά από τα ηλεκτρονικά που δεν έχει, το μόνο πράγμα που πρέπει να αναφερθεί που όντως το έχει και είναι κάτι σοβαρό, γιατί πλέον το ABS και το Traction Control δεν θεωρούνται ηλεκτρονικά, αυτά τα έχουν όλες οι μοτοσυκλέτες, είναι το Cruise Control που είναι απαραίτητο για μια μοτοσυκλέτα αφού του χαρακτήρα του που είναι τουριστική. Γιατί ποιος δεν θα πάει ταξίδια για μια μηχανή που είναι 1100 κυβικά, άρα δεν γίνεται να μην έχει Cruise Control σε 1100 κυβικά, δεν γίνεται. Είναι 1100, θα βγει εθνική, θα πας ταξίδια, δεν γίνεται, δεν είναι παπάκι. Κρατώ επίσης και το Android Auto και το Apple CarPlay που είναι η καλύτερη εφαρμογή διασυνδεσιμότητας κινητού αυτή τη στιγμή και για τα επόμενα 100 χρόνια. Γιατί πολύ απλά δεν είναι ιδιοταγής τεχνολογία να σχεδιάσει την εφαρμογή η εταιρεία που παράγει το προϊόν, η Ducati, Harley, η Piaggio, αλλά είναι μια εφαρμογή, το Android Auto της Google και το Apple CarPlay της Apple, τα οποία είναι δύο οικοσυστήματα dedicated από εταιρείες λογισμικού, οι οποίες είναι κόλωση και έχουν πληρώσει τα royalties fees η Honda και οι υπόλοιπες εταιρείες που φοράνε αυτά τα συστήματα, που είναι η Harley Davidson και η Indian, μόνο αυτές τα φοράνε, έτσι ώστε να έχουν αυτή την πρωτοπορία. Εκεί λοιπόν το κινητό σου με τη μηχανή σου γίνεται ένα πράγμα εκπληκτικό και καμία σχέση με τις υπόλοιπες εφαρμογές που είναι γραμμένες με custom κώδικα από την εκάστοτε εταιρεία που παράγει τη μοτοσυκλέτα, λέγαμε BMW, λέγαμε Ducati, λέγαμε ξέρω εγώ Kawasaki. Άρα λοιπόν έχει Android Auto. Το DCT δουλεύει μια χαρά, έχει πρόγραμμα Drive, Sport 1, Sport 2, Sport 3. Να πούμε εδώ και μερικά πράγματα για το DCT. Με τη ροπή που έχει η μηχανή, το Sport 3 είναι άχρηστο. Έχει τόσο πολύ ροπή μηχανή που πραγματικά θα πρέπει να το χρησιμοποιείς σχεδόν ποτέ σε ακραίες ανηφόρες της Άλπης, με ακραία κυνηγητά να κυνηγάς κονβόι άλλων γρήγορων μηχανών. Μία στο εκατομμύριο δηλαδή περίπτωση. Εξαιρετικό Sport 2 για να κινηθείς γρήγορα. Εξαιρετικό Sport 1 για κάθε χρήση, και πόλη και γρήγορη οδηγησούλα και χαλαρή βόλτα, και εξαιρετικό Drive όταν θες να είσαι σε Nirvana. Σε Nirvana, παιδί μου, να σκεφτείς, έχεις δύο προβλήματα. Βάζεις το κράνος, πας σε μια βόλτα ηρεμής, πετάς μέσα στο Drive, σου πετάει μια έκτη με 70 χιλιόμετρα και 2.000 στροφές και το μοτέρ γουργουρίζει, πως κάνει μια Harley Davidson. Πολύ καλό να είσαι και δεν καίγε τίποτα. Μου άρεσε πολύ το DCT, πιο εξελιγμένο από το Forza, δεν είναι Goldwing, εκεί είναι το απόλυτο DCT, λείπει και μια ταχύτητα, έχει 6, δεν έχει 7, αλλά πάρα πολύ καλό. Δύο custom modes, Forza XTV έχουν ένα custom mode. Αυτή είναι η μοσκλέα της Honda. Δεν είχε αυτή την ιδιαιτερότητα που βρίσκανε τα πόδια μου στα μασπιέτους στην επιβάτη όπως είχα στην Αφρική. Γενικά, τι με χάλασε. Με χάλασε η σέλα. Ήταν κατηφορική, παιδιά, δεν ήταν επίπεδη. Ήταν κατηφορική, δηλαδή όπως είναι στο Forza. Sport Touring σέλα, δεν το θέλω αυτό. Εγώ θέλω μια σέλα επίπεδη. Τουριστική, με χάλασε. Η Comfort όμως μάλλον φτιάχνει τα πράγματα. Και με χάλασε από τη μόνη, έσκυβε για να το πιάσω. Δεν το περίμενα, ήθελα κάτι πιο τουριστικό. Και το ένα φτιάχνεται με μία σέλα Comfort και το άλλο φτιάχνεται με δύο καβαλέτα. Αυτό που δεν φτιάχνεται είναι οι μασπιέδες. Στο Αφρικά πάλι ήθελα καβαλέτα. Εκεί η σέλα δεν φτιάχνεται με τίποτα γιατί είναι πάρα πολύ στενή. Εκεί οι αναρτήσεις είναι πάρα πολύ ψηλές. Η ρόδο είναι 21 ίντσι. Εκεί πέρα στις στροφές δεν μπορούσε να στρίψει έτσι ποτέ. Αυτό το πράγμα δεν φτιάχνεται ποτέ γιατί αυτή η μηχανή είναι ιδανική για χώμα. Τώρα, αν είστε τύπος ο οποίος θα πάτε στο χώμα ποτέ, στεγνά NT. Αν είστε τύπος ο οποίος θα πάτε στο χώμα ένα 10% να κάνετε απλά να περάσετε από ένα πολύ βατό χωματόδρομο και από δύο κοτρονάκια, στεγνά NT. Αν θέλετε να κάνετε σοβαρό χώμα, η μεγαλύτερη και καλύτερη Mega on off αυτή τη στιγμή στο χώμα είναι η Africa Twin. Μπορεί να χτυπήσει μόνο η Desert X, αλλά αυτή έχει άλλα προβλήματα. Δεν έχει το μοτέρ της Honda που έχει εκπληκτική ροπή και τράβηγμα απίστευτο να κάνει τουρισμό. Πάμε λιγάκι και να δούμε για τον ανταγωνισμό και να μιλήσουμε και μερικά τεχνικά στοιχεία, τα οποία τεχνικά στοιχεία προσωπικά δεν τα αναφέρω ποτέ, είναι η πρώτη φορά που θα τα αναφέρω σε βίντεο και θα τα αναφέρω για συγκεκριμένο λόγο, να δείτε τι παραμύθι σας πουλάνε τα περιοδικά, οι δημοσιογράφοι και όλο αυτό το μπουρδολόι που έχει περάσει ότι η Ελλάδα χρειάζεται τον off. Προσέξτε να δείτε παπάντζα. Αυτή τη στιγμή η Honda έχει 4 μοντέλα, το NT, το XTV, το NC
και το. Συγγνώμη, τρία μοντέλα τα οποία όλο τυχαίως και βρήκα καθόλου τυχαία, το λέω ειρωνικά, έχουν το NT 150 χιλιοστά μήκος, διαδρομή δηλαδή, μπροστινής ανάρτησης. Σημειώστε 150, ξεκινάει με 15. Τα 150 χιλιοστά μας ενδιαφέρει το, μας ενδιαφέρει το 150. Δεν μας ενδιαφέρει το 150, 150, 151. Εκεί μιλάμε για ένα χιλιοστό. Το 150 σημαίνει 15 πόντι. Αυτό κράτησε. 15 πόντι πάει ανάρτηση πάνω κάτω. Στο NT. Στο XADV που είναι χωμάτινο και το έχετε φάει το παραμύθι, το έχετε φάει ότι είναι το μηχανάκι χωμάτινο, έχει 153 χιλιοστά. Δεν έχει 15 πόντους, έχει 15 πόντους, 0,3 χιλιοστά τρομάρα σας, 3 χιλιοστά παραπάνω διαδρομή ανάρτηση. Σωθήκατε. Προσέξτε. Το NC 750 που δεν το δίνει για χωμάτινο, το δίνει για κομπιούτερ, έχει 153,5. Έχει δηλαδή 15 πόντους στο ένα, 15,3 πόντους στο άλλο, συγγνώμη, 15 πόντους στο ένα, 15,3 πόντους στο άλλο και τώρα έχει 15,3 και μισό. Και τα τρία δεν είναι τυχαία, τα 15άρια. Πάμε στο πίσω. NT 15 πόντους, XADV 15 πόντους, NC 15 πόντους και έχουμε απόλυτη σοπαλία. Απόλυτη σοπαλία. Το χωμάτινο του XADV είναι μετά άλλα δυο, ίδιες ευρώμες αναρτήσεων. Πάμε τώρα να δείτε τι παραμύθι τρώτε στην απόσταση από το έδαφος, που είναι πάρα πολύ σημαντική στο χώμα για να μην σπάσει το κάρτερ και να μην σπάσουν εξατμίσεις. Την ώρα που περνάς χώμα, χτυπάς κοτρόνια ή κάνεις πέταγμα ή βρίσκεις όχτωμα. Απόσταση εδάφους. NC χαμηλό, 14,5 πόντι, 145. XADV πιο ψηλό, 16,5 πόντι. NT, άκουσον άκουσον, 17,5 πόντι. Το πιο ψηλό απ' όλα. Το NT έχει εισάξει ημερομή αναρτήσεων με όλα και είναι και το πιο ψηλό απ' όλα. Και πιο ψηλό από το ADV. Συνεχίζω. Το NT σε σχέση με το XADV έχει και 17 ρόδα πίσω. Δεν έχει 15. Που σίγουρα βοηθάει παραπάνω στο χώμα. Γιατί όπως ξέρουμε ότι όταν πάμε χώμα, οι ρόδες από 17 γίνονται 19 και από 19 γίνονται 21. Όσο μεγαλώνει η ρόδα στο χώμα, τόσο καλύτερα. Προσέξτε. Και πιο ψηλή απόσταση από το έδαφος, να δείτε τι κουτόχωρο τρώτε. Το παραμύθι σας πουλάνε. Και ίδιο μήκος δρομών. Συνεχίζω. Σημερινή τιμή. Το ένα κάνει 17.500 και το άλλο κάνει 14.700. Έχουν διαφορά 2.800 ευρώ. Τα λέω καλά. Τα λέω καλά. 15, ναι, 2.800 ευρώ. Τι αγοράζεις παραπάνω τώρα. Αγοράζεις δύο βαλίτσες με τη σκάρα. Που σε εξαιτηθεί αυτές οι βαλίτσες κάνουν ένα χιλιάρικο. Άρα το 2.800 πάει το χιλιάρικο. Έχεις δύο βαλίτσες. Αγοράζεις θερμενόμενα grips. Τα οποία σε εξαιτηθεί έχουν 250 ευρώ. Άρα αμέσως έχεις πάει στα 1.250. Μείον τα 2.800, μείνει 1.450 ακόμα. Αγοράζεις cruise control. Αξία. Ανεκτίμητη. Αγοράζει μεγαλύτερη διαδρομή αναρτήσεων. Αξία στο χώμα, αυτή που είναι. Όποιο πάει στο χώμα, κάποιοι θα πάνε ποτέ. Συνεχίζω. Αγοράζει 40 λόγα παραπάνω. Αξία. Άμα ανοίξει τον γκάζ το ένα με το άλλο, καμία σχέση. Δεν αξίζουν τα 40 λόγα παραπάνω 1.500 ευρώ. Συνεχίζω. Αυτονομία 22 λίτρα το ένα, 13,2 το άλλο. Καμία επαφή στην αυτονομία. Συν 100 χιλιόμετρα αυτονομία το NT από το XADV. Συνεχίζω. Μάσκα μπροστά είναι ίδια. Το ένα και το άλλο είναι ένα υπερμεγεθυμένο XADV είναι το NT. Ανεμοκάλυψη. Καλύτερη. Και στα χέρια air deflectors. Εάν θες να φτιάξεις ανεμοκάλυψη στο XADV, πρέπει να πάρεις τα air deflectors που είναι άλλα 140 ευρώ. Άρα από τα 1.300 ευρώ βγάζουμε 240, έχουμε μείνει σε 1.250 διαφορά. Συνεχίζω. Κυβικά 750 το ένα, 1.000 το άλλο. Διαφορά 350 κυβικά. Ροπή 7 κιλά το ένα, 11 κιλά το άλλο. Και όλα αυτά με μια διαφορά 1.250 ευρώ τώρα. Α, φώτα! Το ένα μέρα, το άλλο καντήλια. Στο XADV και να δεις υποχρεωτικά και στο Forza που έχουν άρχισε τα φώτα, θες δύο κάγκελα τα οποία κάνουν 150 ευρώ 200
και να βάζει απάνω προβολάκια. Τα οποία, άμα δεν είναι γνήσια και είναι με τα σιόν, κάνουν 200 ευρώ. Με τα κάγκελα που κάνουν άλλα 150, 350 ευρώ. Και με τον υδρολόγο που θα περάσει, άλλα 50-60 ευρώ, 400 ευρώ. Αν πάρει προβολάκια γνήσια τη Honda, έχουν 5% τα προβολάκια και 200 ευρώ τα κάγκελα. Άλλα 700 ευρώ. Και να γίνει το XTV να φτιάξει φώτα που το NT έχει φώτα. Και ό,τι και να φτιάξει, και όλα να τα φτιάξει, θα σου λείπουν πάντα. 5 κιλά ροπή, 350 κυβικά, 40 άλογα και cruise control. Αυτά δεν φτιάχνονται ποτέ. Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να τα φτιάξει. Και στο χώμα, τα κιλά. 238 το ένα, 247 το άλλο. Διαφορά. Πιο βαρύ 9 κιλά το NT. Στο χώμα σημαίνει ότι είναι χειρότερο. Προσέξτε όμως. Δεν είναι χειρότερο γιατί. Πρώτον, έχει 10 χιλιοστά παραπάνω διδρομή ανάρτηση από ό,τι έχει το XTV. Άρα δεν βρίσκει από κάτω τόσο εύκολα. Δεύτερο, έχει πίσω 17 ρολό. Θα σα ξαναλέω πάλι να τα εμπεδώσετε. Τρίτο, 9 κιλά παραπάνω, αλλά πώς τα μετράει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Τα μετράει πλήρης υγρών. Πλήρης υγρών, μπράβο. Άρα λοιπόν, με όλα τα λάδια, με όλα τα ψυχτικά υγρά και με όλες τις βενζίνες μέσα, γεμάτες στο ρεζερβουάρ. Ξεκινάμε. 13,2 λίτρα το ένα έχει ρεζερβουάρ, το XTV, και είναι 9 κιλά πιο ελαφρύ. 22 λίτρα ρεζερβουάρ έχει το άλλο, και είναι 9 κιλά πιο βαρύ. Αφαιρέστε από τα 22 λίτρα τα 9 για να γίνουν 13. Πόσα κιλά έχουν διαφορά? 9. Άρα, άμα εγώ βάλω μέσα 13,2 κιλά καύσιμο στο NT και τα βάλω στη ζυγαριά, που το ένα τεπόζι το φάνε μισό γεμάτο το NT και το XTV θα είναι full γεμάτο γιατί είναι μέχρι τάπα, φάνε και τα δύο 237 κιλά. Άρα, πάει και το πλεονέκτημα των κιλών. Εξαφανίστηκε. Άρα, λοιπόν, πού είναι το XTV καλύτερο? Δυσυντέχουν και τα δύο. Τώρα, αν τυχόν πάρει τη manual έκδοση του NT, εξκερέστα. 1500 ευρώ. Να δούμε τώρα τι παίζει με τις υπόλοιπες εταιρείες που πουλάνε παραμύθι. Πάμε να δούμε τον ανταγωνισμό. Το Vestron που είναι από τα λιγότερα χωμάτινα μηχανάκια, δηλαδή είναι μούφα χωμάτινο, ουσιαστικά ένας χιλιόμετρο φάγος, ο οποίος τροποτινά υπόσχεται ένα design περιπετειώδες on-off. Α, on-off πάει παντού για την Ελλάδα παραμύθι. Το Vestron λοιπόν το 1050, που είναι αγαπημένη μου τους κλέντα, γιατί είναι πάρα πολύ τίμια, κοστίζει μόνο 14.995, 300 ευρώ παραπάνω από το XTV, γι' αυτό και την αγαπάω, γιατί είναι 1050, δεν είναι 750, και έχει 100 άλογα, δεν έχει 59, άρα την αγαπάω, με 300 ευρώ παραπάνω, κοιτάξτε τι παίρνω. Παίρνω επιπλέον cruise control, που στο ταξίδι το άλλο δεν έχει. Καλύτερη σέλα για τον συνεπιβάτη σχέση με το Forza. Εννοείται. 20 λίρα depósito, το έχει 13,2. Άρα cruise control συν καλύτερη σέλα για τον συνεπιβάτη. Συν μεγαλύτερη τελική, συν μεγαλύτερη ροπή, συν μεγαλύτερη υποδύναμη για το ταξίδι κάβαλο. Άρα ταξιδεύω πολύ καλύτερα. Φτάνουμε λοιπόν και στο χώμα. Για να δούμε ποιο είναι πιο καλό. Το Vestron έχει 19 ρόδα. Το XTV έχει 17 μπροστά. Πίσω έχει 15 το ένα, 18 το άλλο. Άρα το ένα είναι πολύ καλύτερο, μόνο ότι δεν είναι καλό στο χώμα, ξαναλέω, το Vestron. Απόσταση από το έδαφος. Το Vestron 160 χιλιοστά, το XTV 165, δηλαδή το ένα είναι 16 πόντους και το άλλο είναι 16,5 πόντους απόσταση. Μισό πόντο διαφορά υπέρ του XTV, αλλά το άλλο έχει λάστιχα 19 άρια και όχι 17 άρια. Το άλλο έχει 300 ευρώ πιο ακριβό και αγοράζεις αυτονομία, καλύτερη σέλα, καλύτερη νεμοκάλυψη και αυτόματο πιλότο. Αν πεις να έχει τη CT, συμφωνώ, είναι χιλιάρι. Και αν θες να έχεις cruise control, η απλή του έκδοση, η οποία δεν έχει cruise control και δεν έχει κάτι άλλο μπλιμπλίκια ηλεκτρονικά και είναι χιλιάρι, κοστίζει 12.995. 13.000 ευρώ και παίρνεις μηχανάκι made in Japan, όχι 10.000 ευρώ made in China. Προσέξτε για αυτούς οι οποίοι πάτε και παίρνετε τα κινέζικα. 1050 κυβικά μηχανάκι ιαπωνικό με 13.000 ευρώ. Λέει τα μηχανάκια είναι ακριβά. Δεν είναι όλα τα μηχανάκια ακριβά. Το Forza είναι ένα σκούτρο και κάνω 1700. Σκούτρο μοτοσυκλέτα. 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 Συμφωνώ, μοτοσυκλέτα. Όντως είναι μοτοσυκλέτα. Ναι. Είναι 750 με 59, δηλαδή έχει 1700.
και δεν έχει cruise control. Και το Vestrom έχει 12.995. Είναι 295 ευρώ, 295 ευρώ πιο ακριβό από το Forza. Και έχει καλύτερη αυτονομία, βέβαια δεν έχει τη CT. Άρα μέσα στην πόλη με τη 19 είναι χειρότερο από ότι είναι 17, να τα λέμε. Και το XTV σίγουρα είναι καλύτερο μέσα στην πόλη. Και λόγω της CT αυτόματο και λόγω 17 πιο εύκαμπτο και επιπλέον. Και το Forza και το XTV, άμα σηκώσει τη ζέλα, βάζει μέσα στο κράνος. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει στο Vestrom. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στο Vestrom θα βάζει ένα βαλιτσάκι πίσω. Το Forza και το XTV θα γίνουν ποτέ 1050 κυβικά? Θα αποκτήσουν ποτέ 100 άλογα? Στον τουρισμό να είσαι δικάβολος γαϊδούρια? Ποτέ. Θα μου πεις, εγώ θέλω να έχω τη CT. Μαζί σου πάω πάσο. Φες τη CT, σου εξήγησα. Το NT είναι μια πολύ καλή αγορά για αυτούς που θα φτάσουν στο XTV να κάνουν μια σχεδόν μικρή υπέρβαση. Μικρή δεν τη λες. Είναι 14.700 με 17.500. Είναι μια διαφορά 2.800 ευρώ. Αλλά κοιτάξτε τι παραπάνω αγοράζετε με τη μία. Τα πάμε, δεν ξαναλέω. Πάμε τώρα να δούμε το Moto Guzzi, το V85, που δεν έχω μάθει μοτοσυκλέτα, γιατί την οδήγησα και μπορώ να σου πω ότι δεν έχω μάθει μοτοσυκλέτα. Ας λέει όπως είναι ο νόφος, όπως είναι και το XTV. Όπως είναι και το NC, όπως είναι και το Vestrom το 1050. Αυτά, παιδιά, μηχανάκια είναι χιλιομετροφάγη. Έχουν φτιάξει αναρτήσεις περίπου όλα στους 15 εκατοστά. Είναι χρυσή τομή να μην είναι σωμιές να στρίβει, να μην τερματίζεις σε λακκούβες, σε κακοτεχνίες ελληνικού μπουχού δρόμων, αλλά να μην είναι και σουμιές όπως είναι τα on-off. Δεν είναι τυχαίο. Το Vestrom λοιπόν που είναι και on-off, αντί για 15 πόντους που βάζει χώρο, το κάνει 16 πόντους, 160 χιλιοστά. Η Gucci το πήγε λίγο παραπάνω. Το πήγε 170 και σου λέει stop μέχρι εδώ. Άμα σου το πάω και ένα χιλιοστό παραπάνω και το πάω 171, το μηχανάκι μετά ξεκινάει και δεν στρίβει. Άλλα αντάλλα τη Παρασκευή το γάλα και έβαλε 17 πόντους μπροστά, 17 πόντους πίσω και 19 ρόδα. Και σου λέει μέχρι εδώ, κύριε. Παραπάνω δεν. Και όμως, και αν το οδηγήσω, αυτό το μηχανάκι στο έχουν πάρει χώμα και όσα τεστ έχετε διαβάσει στα περιοδικά και ό,τι έχετε δει και στο YouTube, λένε ότι στο χώμα απλά περπατάει όπως περπατάει και το Vestrom. Σκεφτείτε λοιπόν, αν αυτά περπατάνε που έχουν πιο μεγάλες δρομές αναρτήσεων από το XTV και 19 ρόδες, σκεφτείτε το XTV τι περπάτημα κάνει. Δεν πάει ποτέ. Θα μου πεις είναι Forza. Όχι, φυσικά είναι καλύτερο. Γιατί θα φτάσω και στο Forza. Για να καταλάβετε τι σημαίνει street ανάρτηση, πάμε στο 3900 που είναι σοβαρός ανταγωνιστής του NT. Και θα σου πω γιατί. Στην ακριβή του έκδοση κοστίζει 14.000 και προσφέρει και cruise control και βαλίτσες. Είναι χειροκίνητο, συμφωνώ. Αλλά και το χειροκίνητο του NT που δεν έχει τη CT έχει 16.000 ευρώ. Άρα ο 3SR είναι 2.000 ευρώ πιο φθηνό σε σχέση με το NT στη χειροκίνητη έκδοση και 3.500 ευρώ σε σχέση με το NT στην έκδοση CT. Αυτό που το συζητάμε για το CT είναι μοναδικό. Και όποιος θέλει να πάρει τη CT, κακώς βάζουμε στη μέση στο Gucci, κακώς βάζουμε στη μέση στο Vestrom και κακώς βάζουμε στη μέση στο 3SR. Είναι μοναδικές μοτοσυκλέτες. Γιατί έχω ξαναπεί, υπάρχουν 3 ευρώ μοτοσυκλέτες. Η Goldwing που είναι τη CT. Όλες οι υπόλοιπες που είναι τη CT και όλες οι υπόλοιπες μοτοσυκλέτες. Είτε είναι Honda είτε δεν είναι. Αυτή είναι η συνωμοταξία των ειδών. Άρα μιλάμε, εφόσον μιλάμε για τη CT, πας καρφί NT. Αν πεις ότι δεν το θέλω, ή δεν το φτάνει, δεν μπορώ να το πληρώσω, ή δεν το γουστάρω, δεν το θέλω, ρε παιδί μου. Το 3S είναι μια σοβαρή σκέψη. Γιατί μετά την οδήγηση που έκανα στο NT, διαπίστωσα τι, ότι τελικά με την μαμά σέλα που φοράει το NT και με τη θέση οδήγηση που έχει, δεν είναι πιο άνετο ιδιαίτερα από το 3S. Πέρα ότι έχει καλύτερα νομοκάλυψη. Μα θα μου πει, ναι, η σέλα φτιάχνει, βάζω μια comfort. Θα σου πω, ναι, ok, φτιάχνει, αλλά είναι και 2.000 πιο ακριβό. Και άμα βάζει και μια σέλα comfort, θα γίνει πιο ακριβό 2.300 ευρώ και θα ξέρει και 19 λόγα λιγότερα. Βέβαια, εδώ πάμε σε μια άλλη ιστορία. Επειδή αυτές οι δύο μοτοσυκλέτες είναι μοτεροκεντρικές, και το NT και το Tracer, γιατί έχουν δύο πάρα πολύ ιδιαίτερους κινητήρες που δεν τους συναντάς καθημερινά. Δεν είναι δηλαδή ένας κινητήρας μόνο κύλινδρος 300 ή 350 κυβικών που είναι παπατημένοι. Είναι πολύ ιδιαίτερος τρόπος λειτουργίας. Δηλαδή ο ένας είναι δικύλινδρος σειρά και κάνει ήχο σαν V και τραβάει σαν V του Africa Twin και του NT. Είναι πιο βέο ήχος και πιο βέηρο πήγε το τράβημα από ό,τι είναι του Vestrom που είναι βέ. Τόσο καλός κινητήρας είναι η Honda. Ένα εκπληκτικό κινητήρα.
που με τη διαφορά εκρήξεων που κάνει ο τρικύλινδρος μέσα στη στροφή την ώρα που ανοίγει τον γκάζι, βρίσκει παραπάνω πρόσφυση, προσφύγεται καλή αερόδα, όπως προσφύγεται και η αντισέγγιση στο Ενδίκαιο στο Αφρικα. Έχουν ίδιες εκρήξεις 270 μοιρών και είναι ένας εκρηκτικός κινητήρας. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι είναι πιο νέοι θα σταθούν προς το τρέσερ και αυτοί που είναι πιο βολτάτοι και θέλουν και πιο μεγάλη άνεση, καλύτερη ανεμοκάλυψη και καλύτερη διαδρομή αναρτήσεων, θα φτάσω και εδώ, θα πάω στο NC. Στο NT, συγγνώμη. Να καταλάβετε τη διαφορά μια street ανάρτηση σε μια ανάρτηση τα κάνω όλα και συμφέρω, τύπου NT, τύπου XTV, τύπου Vestrom, τύπου με τον Gucci. Το Tracer είναι 130 μπροστά, πέσαμε. 137 πίσω. Βλέπω ότι ενώ υπήρχε το πρόθεμα 15-15-15 σε όλα τα Honda, πήγαμε 16 στο Vestrom και 17 στο Gucci, εδώ κατεβήκαμε το πρόθεμα και πήγαμε στο 13. Γιατί είναι 130 μπροστά, 137 πίσω. Η δε ρόδα του Tracer είναι 17, όπως είναι και στο NT. Άρα, πιο χαμηλό μηχανάκι, πιο χαμηλό κέντρο βάρους, πιο γρήγορο γεωμετρία, πιο μικρό μεταξόνιο, σίγουρα πιο στριφτερό όπλο από το NT. Σίγουρα λιγότερο σταθερό από το NT στην εθνική οδό και σίγουρα ο κινητήρας του και να παράξει αφατάλογα θέλει πολύ παραπάνω στο φάρισμα, πράγμα που στο ταξί θα το κρατήσει κουραστικό. Αλλά έχουν και μια διαφορά 2.000 ευρώ. Και αυτό έχει μέσα βάλει στην τιμή στα 14.000 και αυτό έχει cruise control. Αν το μοτέρ σας αρέσει και δεν σου κουράζει, είναι μια πολύ σοβαρή επιλογή εφόσον σας ενδιαφέρονται σε τι. Και φτάνουμε τώρα και στο Forza, να δείτε γιατί το Forza στρίβει καλά και το εκθιάζω. Ακόμα πιο χαμηλές αναρτήσεις. 120 χιλιοστά μπροστά, 120 χιλιοστά πίσω. Βλέπω ότι από τα 17 του Gucci, που είναι on-off που δεν είναι on-off, ξαναλέω πάλι, θα τα ξαναπώ ακόμη μια φορά, καταλάβετε. Στα 16 του Vestrom που δεν είναι on-off, αυτά είναι χιλιόμετροφάκι τα μηχανάκια. Αυτό ακόμα απλά περνάνε. Δεν κάνουν κάτι φοβερό που κάνουν τα KTM ή κάνει το Africa που κάνει φοβερά πράγματα για τα κιλά του ή όταν ερέ που κάνει φοβερά πράγματα. Στα 150 της NT, στα 150 του NC500, στα 150 του XADV, στα 130 του Tracer, στα 120 του Forza. Και φτάνουμε και στις μηχανές street. Τύπου πανιγκάλι, τι μπορεί να γίνει στα 100 χιλιοστά. Να καταλάβετε ότι, να πεις τώρα, αυτά τα 20, αυτά τα 20 ξέρεις κάνουν τη διαφορά. Το 150 με 170 στο χώμα, δεν θα σου τροματίσει εκεί που θα σου τροματίσει το NT, δεν θα σου τροματίσει το Gucci. Εκεί που θα σου τροματίσει το XTV, δεν θα σου τροματίσει το Vestrom. Αντίστοιχα, εκεί που το ένα έχει 120 το Forza, το άλλο έχει 150 το XTV, 30 χιλιοστά. Τεράστια διαφορά. Άμα σου λέω στροφές είναι ίδια μηχανάκια, μου λέτε όχι, είναι καλό, είναι πολύ καλό κτλ. Και είναι και on off, τίποτα δεν είναι παιδιά. Είναι η χρυσή το μέτρο αναρτήσεων για ελληνικούς δρόμους. Έχει την τέλεια άνεση. Είναι 150. Ό,τι είναι 150 είναι. Ούτε χώμα πάω, ούτε ασφαλώς στρίβω. Είμαι ακριβώς στη μέση. Στη χρυσή τομή. Στρίβω καλά. Δεν είμαι Αφρικα. Ξυλοπόδαρος. Δεν είμαι ρο-ένα να μου σπάει η μέση. Δεν είμαι φόρσα που είναι σκληρό. Δεν πάω και στο χώμα. Κοροϊδεύω. Αυτό είμαι. Σε 150. Και η πιο μεγάλη εταιρεία στον κόσμο σε πωλήσεις, η Honda, που λέτε πια πιο πολλά εκατομμύρια τύπα στον κόσμο, αποφάσισε να στήσει τρία μηχανάκια με ίδια διαδρομή αναρτήσεων. Και που λέει παραμύθια, αλλά τα βαφτίζει χωμάτια και άλλα τα βαφτίζει ασφάλτινα. Πάμε τώρα και στο Αφρικα. Εδώ να πω ότι μια αληθινά χωμάτινη μοτοσυκλέτα, όπως είναι η Africa Twin, αληθινά χωμάτινη μοτοσυκλέτα, και αυτό είναι και πάρα πολύ εξειδικευμένη και είναι για λίγους, γιατί έχει 21 ρόδα, ενδοτικές αναρτήσεις και στροφές, είναι άσφαλτο, είναι προβληματική σε σχέση με τα υπόλοιπα. Προβληματική εισαγωγικά, εντάξει. Δεν είναι αυτό το πράγμα που είναι οι υπόλοιπες μηχανές. Είναι καράβι. Αλλά στο χώμα είναι τάγκς. Εις γνώσεις σου. Για να δείτε τις ακραίες διαφορές. 230 χιλιοστά διαδρομή ανάρτησης. Σας λέω πάλι ο Motorrider. Ρε παιδιά, το παίρνω βόλτα, πατάω, φέρνω να παίρνω στροφή και βουλιάζει. Αλλάζει κάστρα, αλλάζει το τρέλ. Πάντο βάλει στροφή, τραβάω τη μόνη 21 δεν μπαίνει. Δεν στα λέω τυχαία ότι με στρίβουν τα on-off. Ποια on-off όμως. Προσέξτε, τα on-off. Το Africa, παιδιά, είναι η καλύτερη χωμάτινη μοτοσυκλέτα. Μέγκα. Να πεις και γιατί μέγκα. Γιατί να ταλαιπωρούμε, να πάω να πάρω ένα CRF. Γιατί θα πάω στο βόρειο ακροτήριο με δύο άτομα. Γιατί θα τη φορτώσω σαν γαϊδούρι. Θα πας με το CRF στο βόρειο ακροτήριο, θα πας στα Πυρηναία με το CRF, θα πας στα Πυρηναία με το Himalayan Enfield. Μα έτσι μπουτς πήγε. Ναι, έτσι μπουτς 4 χρόνια, έχει 50 χορηγούς, γιατί είναι μια ωραία γκόμενα και όλοι τις μπρούχουν λεφτά και κάνει τζάμπα διακοπές. Και σηκώνει βίντεο, τα βλέπουμε εμείς, γουστάρουμε, πατάμε like και αυτή παίρνει λεφτά.
Στην πραγματική ζωή, εσύ που θα πάρει 15 μέρες άδεια από τη φαρμακευτική εταιρεία που δουλεύει να πα στο Βόρειο Κροτήριο και στα Πυρηναία και δεν είσαι ούτε η Τσιμπούτς, ούτε ο Μίτσι Μπούτς, ούτε ο Μίκι Μάους, ούτε ο Ντόναλντ Ντακ, θες μια μηχανή να πα να στρίψει. Το Άφρικα ρε μάγκες δεν στρίβει. Είναι ασπρόμαυρη τηλεόραση. Όποιο όμω ξέρει γιατί το παίρνει, είναι εκπληκτικό εργαλείο χώμα. Δηλαδή, αν γουστάρετε αντίσκηνα, λιβάδια, χωράφια και να κάνετε σοβαρό off-road, το οποίο όμω για να φτάσει στο σοβαρό off-road, θες και σοβαρά χιλιόμετρα να φας, γιατί είναι σοβαρός χιλιόμετροφάγος, παίρνεις Άφρικα. Αν απλά φες ένα on-off μάτσο, γουστάρω το on-off, την περιπέτεια, να είχαμε να λέγαμε, το Vestrom το 1050 είναι πιο φθηνό και είναι και πολύ καλύτερο σε θέμα αναμοκάλυψη και σε θέμα χειρολαβών τιμονιού και σε θέμα σελάρας. Εκπληκτικό. Είναι πιο αντιμοτσικλέτα. Άρα, άμεση χιλιόμετροφάγος, αυτό. Πιο φθηνό, δεν έχει το ίδιο μοτέρ, εννοείται, παπάλαιο μοτέρ, δεν έχει την ίδια ροπή, αλλά είναι πιο φθηνό. Εάν θες όμως ακόμα καλύτερο στρίψιμο και θα πας στο χώμα ποτέ, θα πάρεις το NT. Και αν θες ένα μηχανάκι να νομίζεις πως έχεις on-off, αλλά το έχεις για μέσα στην Αθήνα και να πουλάς τρέλα, θα πάρεις ένα XTV. Γιατί είναι και άνετο. Έχει 15 πόντους ανάρτηση. Αλλά και αν θες ένα μηχανάκι να στρίβει όπως στρίβει το NT και ακόμα καλύτερα και να ταξιδεύει με τα ίδια χιλιόμετρα την ώρα γιατί έχει μοτεράκλα, αλλά να είσαι νέος και να αντέξεις το θόρυβο, τον μπαζ, γιατί φάξεις στροφές στην Εθνική Οδό, με κάποιες προσθήκες στο ανεμοθώρακα, θα πάρεις ένα Tracer GT. Εγώ προσωπικά, αν μου έλεγες ποιο μοτέρ από τα δύο θέλω, Tracer ή NT, είναι γιατί εγώ το μοτέρ εξαιρετικά, ξέρω ποιο θα διαλέξω. Στην ηλικία που είμαι, θα έπαιρνα το μοτέρ της Honda. Αν είμαι 25 χρονών, θα έπαιρνα το μοτέρ Tracer. Είναι εστερικό, είναι αχαλιναγόγητο, είναι εκπληκτικό. Αλλά δεν είναι peace of mind. Εγώ θέλω peace of mind. Θέλω να ακούω από κάτω Thunder. Να δουλεύουν τα έμβολα. Τιτανικός. Αυτό γούσταρο. Τη ροπή. Με πέμπτη και να φεύγει. Με 2.000 στροφές. Το Tracer δεν φεύγει με πέμπτη. Το Tracer φίλοι. Κρακ. Δύο κατεβάσματα. Και όταν φεύγει, φεύγει. Αλλά εγώ θέλω να κατεβάζω. Θέλω να με τεμπέλει. Γι' αυτό γούσταρο τα μεγάλα κυβικά και την πολύ ροπή με λίγα άλογα. Και τι μένει τελικά. Δεν βάλαμε στη Μοντογκούτσι. Τι είναι η Μοντογκούτσι, παιδιά? Η Μοντογκούτσι είναι μια μοτοσυκλέτα με χαρακτήρα, η οποία πουλάει τρέλα, η οποία κάνει ό,τι κάνουν οι υπόλοιποι στο χώμα και λίγο καλύτερα, γιατί έχει καλύτερη δρομή ανατήσεων, έχει cruise control, έχει την καλύτερη σέλα από όλες τις μηχανές και έχει και τον άξονα. Που καμία από αυτές δεν έχει τον άξονα. Και έχει και μια τιμή τίμια. 12.400 ευρώ. Και άμα την πάρει στην έκδοση με τις βαλίτσες και με τα θερμαινόμενα γκριπ και με τις προβολείς ομίχλης, 14.000 ευρώ, όσο κάνει το Tracer και όσο κάνει το Vestrom. Αλλά σου δίνει παραπάνω τις βαλίτσες που το Vestrom δεν σου δίνει βαλίτσες. Έχει τις βαλίτσες που σου δίνει το Tracer, δεν έχει καμία σχέση το μοτέρ του για την αρχαίο με τον κινητήριο Tracer που είναι διαστημικός συγκριτικά με το μοτέρ του αρχαίο που είναι από την εποχή της πέτρας του Gucci, αλλά έχει τόνους χαρακτήρα, είναι μπρα όπως είναι το NT, ροπάτο. Είναι δηλαδή και άνθρωπος που είναι μιας άλλης ηλικίας, με μια εκπληκτική σέλα και εννοείται πως το Tracer δεν πάει χώμα. Τι συζητάμε? Συζητάμε δύο μηχανάκια τα οποία έχουν 14 χιλιάρια και το ένα πάει χώμα γιατί από όλα αυτά που ανέφερα έχει την πιο υψηλή διαδρομή αναρτήσεων και είναι και το πιο αργό από όλα. Αλλά έχει την καλύτερη σέλα από όλα και είναι το μοναδικό που έχει άξονα. Ο Tracer έχει τον πιο γρήγορο κινητήρα από όλα, έχει τα καθαρά ρόδα που σημαίνει ότι δεν πάει ποτέ στο χώμα, αλλά είναι ένα γρήγορο sport tuning. Θα μου πει γιατί αυτό να πάει, δεν πάει στο χώμα και το NT πάει στο χώμα που έχει εκείνο έχει τα καθαρά ρόδα. Και θα σου απαντήσω γιατί. Γιατί πρώτον το ένα, στον γκάζι είναι πιο ανέστο γιατί είναι ροπάτο και είναι δικίνητρο. Άρα αποκλείται να σου κάνει μπάντα που το άλλο κάνει μπάντε για πλάκα στην άσφαλτο. Σκεφτείτε το Tracer στο χώμα την μπάντα θα κάνει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, η βερομία αναρτήσεων δεν είναι 15 πόντου που είναι στα XTV, NC, NT. Είναι μόλι 13 πόντου ο Tracer και φλερτάρει με το 12 που είναι το Forza και με το 10 που είναι τα R1. Οπότε καταλαβαίνετε θα βρει από κάτω και θα σπάσει. Με λίγα λόγια, ξεχνάς το χώμα. Άρα, μπορείς να πας με το εξετίβιο στο χώμα? Ναι. Όπως μπορείς να πας και με την αντί, ναι. Όπως μπορείς να πας και με το NC. Τι γίνεται, δεν αλλάζει τίποτα. Η διαδρομή αναρτήσεων. Εντάξει, το NC είναι κοντό, έχει 14,5 πόντους. Το εξετίβιο 16,5 πόντους. Το NT 17,5 πόντους. Σοβαρές διαφορές, ναι. Είναι σοβαρή διαφορά, όντως. Το 14,5 με το 17,5 είναι 3 εκατοστά. 3 εκατοστά είναι τόσο. Και αυτό το τόσο δεν είναι καθόλου λίγο. Να βρει μια πέτρα να σπάσει το κάρτερ. Κακά τα ψέματα. Για να καταλάβετε, κάτι τελευταίο, το Vestrom το 1050 πουλάει παραμύθι και δεν είναι μηχανή για χώμα. Πουλάει ξεκάθαρα παραμύθι. Πέραν αυτά που σα έχω πει,
που έχει την πιο χαμηλή διαδρομή αναρτήσεων ever όλων των εποχών από ΝΟΦ, προσέξτε, είναι το μοναδικό ΝΟΦ στην αγορά, ακόμα και το XTB, αυτό που θα πω, το έχει. Όπως το έχει. Μισό. Δεν είναι ολόκληρο, είναι μισό. Είναι ψεύτικο, αλλά έχει ένα κομμάτι. Το Vestron δεν το έχει καθόλου. Πουλιέται χωρίς ποδιά. Δεν έχει ποδιά. Και είναι το φίλτρο λαδιού και λέει, μην τον ξαπνίσουν από κάτω, ακάλυπτε. Σαν να σου λέει, φίλε, το πήρες, ναι, καλό, ναι, σ' αρέσει, το γουστάρεις. Έχεις περιπέτεια, είσαι μάτσο, είσαι φοβερός, ναι, ωραία. Εντάξει, καλό είναι, τώρα μην πας στο χώμα. Πάμε, ξεκινάμε για βόρο ακροτήριο. Γεια σας. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο. Αυτό είναι ο ανταγωνισμός του NT και του Αφρικα. Μα θα μου πεις, είναι δυνατόν? Βεβαίως. Γιατί πάρα πολλοί που είναι Αφρικανοί δεν πάνε στο χώμα ποτέ. Αυτό είναι ποια μηχανή είναι για ποιον. Και αυτό είναι να διαλέγουμε μηχανή όχι με την εμφάνιση που έχετε μάθει, αγαπητά μου παιδιά και αγαπητές μου κυρίες, αλλά με αυτό που πρόκειται να κάνουμε. Αν κάτι σας αρέσει, αλλά αυτό που θέλετε να κάνετε δεν είναι αυτό που μπορεί να σας παρέχει η μηχανή, γρήγορα η μηχανή θα μπει στο car.gr και βέβαια σας προτρέπω να πάρετε κάτι που δεν σας αρέσει, γιατί και εκείνο θα μπει στο car.gr, αλλά σας προτρέπω να πάρετε κάτι το οποίο σας αρέσει σχεδόν εξίσου εμφανισιακά, το οποίο όμως κάνει όλα αυτά που δεν, μπορεί, που δεν κάνει αυτό που σας αρέσει λίγο παραπάνω, για να μην μπει στο car.gr στο εξάμηνο. Γιατί και αυτό που δεν μου αρέσει καθόλου θα το πάρω, γιατί μου κάνει και δουλειά. Σύντομα θα πω στο car.gr. Επειδή μια μηχανή την οποία τη βλέπει και δεν σε αρέσει, λες μα τώρα γιατί την πήρα. Σαν να έχουν τα λαμπάκια, την πουλά, αλλά και μια μηχανή η οποία σε αρέσει. Και τελικά, μέσα στην πόλη δεν είναι αυτό που θε. Το χώμα δεν είναι αυτό που θε. Ένα σχολείο δεν είναι αυτό που θε. Η σέλα δεν είναι αυτή που θε. Το cruise control δεν το έχει κτλ. Και σε ταξιδεύει στην εθνική ώρα ολόκληρη. Κάποια στιγμή θα μπει στο car.gr και αυτή τη στιγμή θα είναι πάρα πολύ σύντομα. Ηθικό συμπέρασμα. Εγώ σαν reviewer δεν με ενδιαφέρει εμφάνιση. Εσείς σαν αγοραστές σας ενδιαφέρει εμφάνιση. Όποιος reviewer ασχολείται με την εμφάνιση είναι λάθος, μην τον ακούτε, μην τον βλέπετε. Αλλάξτε κανάλι, γιατί είναι υποκειμενικός, δεν είναι αντικειμενικός. Εγώ εξετάζω τις μοτοσυκλέτες σαν σίδερα, χωρίς καμία ψυχή, ρομποτικά. Από εκεί και μετά, σας προτρέπω να αγοράσετε μηχανές οι οποίες σας αρέσουν. Καμπόσο λιγουλάκι, έτσι, να υπάρχει ένα φλερτ, ένα σκύρτισμα και στην πορεία θα τις αγαπήσετε. Γιατί το love at first sight, αγάπη με την πρώτη ματιά, πολλές φορές οδηγεί σε σύντομα διαζύγια. Ήταν ένα εκπαιδευτικό βίντεο από το Motorrider. Να είστε καλά, μέχρι το επόμενο βίντεο, καλά χιλιόμετρα, πάντα υγεία και πάντα όρθιοι. Γεια σας.